Και κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Πολύ, 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 πολύ καλημέρα σε όλους σας. Ελπίζω να είστε καλά. Καλό Σάββατο να έχουμε, παιδιά. Σάββατο 25 του μηνός. Τελειώνει και Σεπτέμβρης και είμαστε εδώ, Peaky Blinders, ξανά κοντά σας. Πώς μου είστε? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή την επιστροφή. Αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε, αρχικά για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Να τα λέμε και αυτά. Έτσι, με ξέρετε τώρα εμένα, ψωνάρα, αλλά όλα καλά. Επίσης, όποιος παρακολουθεί, παρακαλώ πάρα πολύ, πριν πω τα δικά μας, τα Instagram, πού μας παρακολουθείτε, το ένα τ' άλλο, θέλω να προσέξετε καλά στην οθόνη σας, γιατί κάπως βλέπετε την εκπομπή, το λογότυπο, και τι άλλο βλέπετε, το όνομά μου με MOV. Ναι, κυρίες και κύριοι, γιατί καινούργια σεζόν, καινούργια πράγματα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Χαίρομαι τόσο πολύ που είμαι κοντά σας. Αρχικά να πω ότι αργήσαμε λιγάκι διότι υπήρχαν κάποια τεχνικά θεματάκια τα οποία έπρεπε να λυθούν, αλλά τα βρήκαμε με το control, όλα καλά. Αυτά συμβαίνουν στις πρεμιέρες. Δεν έχω και την Ξανθιά δίπλα μου. Η Ξανθιά είναι το γούρι μου. Είναι η κοπελιά, η οποία κάνει την εκπομπή The Reason Why, η Λιάνα μου, τα φιλιά μου. Καλή αρχή να ευχηθώ και στις δυο μας, καθότι θα είμαστε Σάββατα, η μία back to back, από την άλλη. Και εδώ, στο NS TV, έχουμε ζήσει απερίγραπτες στιγμές, πολύ ωραίες φάσεις, συνεντεύξεις, γήπεδα, μήλωνες, πολιτιστικούς και άλλα πολλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στα έδρανα αυτά. Πάρα πολύ, ειλικρινά. Δεν ήμουν σίγουρη ότι θα γίνει εκπομπή, καθότι, εντάξει, έχουμε τις δουλειές, τρέχουμε, τα πράγματα αλλάζουν. Έκανα και ένα τσίκ την καρέκλα να γίνω λίγο πιο κοντή, για να μπορώ να μιλάω να μη σκύβω, καταλάβατε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να ανακοινώσω κάτι, να μην γίνει, να πάει στράφη, λίγο να υπάρξει έτσι μια ασυνεννοησία, οπότε είπα θα το ανακοινώσω. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει λόγος βιασύνης, δεν υπάρχει λόγος να ανακοινωθεί κάτι και ένα μήνα πριν. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα γιατί ξεχνιέται κιόλας, ενώ άμα είναι εκείνη την ώρα όλα καλά. Εδώ παίζουμε μουσική από το κινητό μου, χωρίς δικαιώματα. Και κάπως σήμερα, 25 του μηνός, νιώθω ότι επανήλθα στα ραδιοφωνικά δρόμενα. Θυμάστε εκείνη την ωραία εκπομπή που είχαμε το μαγκαζίνο, κάθε Σάββατο, 12 η ώρα. Έτσι νιώθω και εδώ. Νομίζω ότι το Σάββατο είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Για όσους δεν την ξέρετε την εκπομπή, Peaky Blinders ήμασταν κάθε Τετάρτη 10 με 11 εδώ, μέσα από το nstv.gr, κάθετος, nstv live, κάθετος, εδώ που μας παρακολουθείτε και σήμερα. Βραδάκι ήμασταν, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν ένα δύσκολο ωράριο, εγώ είχα το μεταπτυχιακό, ούτως ή άλλως νομίζω ότι είχα προειδεάσει λίγο ότι θα αλλάξουν λίγο τα πράγματα και ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή, έτσι, διότι δεν θα μπορούσα να είμαι πλέον βράδυ, δουλειές από εδώ από εκεί, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Νομίζω ότι το Σάββατο είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα, νομίζω ότι αρκετοί μπορείτε να μας παρακολουθείτε, βρίσκετε χρόνο, διάθεση, καλή να υπάρχει. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας πούμε τα Instagram, τα Facebook, τα social media για να μας κάνετε και εκεί follow και να βλέπετε από πρώτο χέρι τι γίνεται. Ιωάννα Τρίγκα, στο μικρόφωνο και στο Facebook και στο Instagram. Μόνη μου, τα λέω, μόνη μου γελάω, εξαιρετικά. Έτσι θα αρχίσει καλά η σεζόν, άμα τα λες και γελάς μόνη σου, είσαι για το δρομοκαΐτιο, καταλάβατε. Έτσι, λοιπόν, η Ιωάννα Τρίγκα με βρίσκεται στο Facebook, όπως και να με γράψετε, γκρίκλεις, ελληνικά, θα σας βγάλει πόσες τρίγκες να υπάρχουν, ίσως και πολλές, αλλά η Ιωάννα, όχι. Άλλη μία, νομίζω, τυχαία το έχω ψάξει, τέλος πάντων. Στο Instagram, ioanna.trigga, με GK παρακαλώ, με βρίσκεται εκεί. Πολλοί από όσους μας ακούτε, από όσες μας ακούτε, με έχετε φαντάζομαι. Οπότε θα ξέρετε και πώς με λένε στο Instagram. Αλλά και να μην ξέρετε πώς με λένε, νομίζω ότι φαίνεται το όνομα. Εδώ ολόκληρη η MOV πλακέτα έχουμε βάλει. Και εννοείται
η εκπομπή Peaky Blinders. Peaky Blinders, κάτω παύλα, NSTV. Ακολουθήστε μας στο Instagram για να ενημερώνεστε για τα της εκπομπής, για τους καλεσμένους. Αν θυμάστε πέρσι σας έκανα πολύ ωραία μπανεράκια με τους ανθρώπους που ερχόντουσαν και μας μιλάγανε, κάναμε πάρα πολύ ωραίες εκπομπές. Σήμερα δεν έχω κάποιον συνομιλητή. Θα επανέλθουμε όμως. Πρώτη εκπομπή, ήθελα να σας βάλω λίγο στο κλίμα, λίγο να τα δούμε, γιατί είχαμε την πανδημία, περάσαμε λίγο δύσκολο καλοκαίρι και γενικότερα είχαμε θεματάκια τα οποία όμως θα λυθούν αυτή τη σεζόν, παιδιά, γιατί επιστρέψαμε, καταλάβατε. Επανέρχομαι. Βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε: Λάσπη, λάσπη, ρίξε, λάσπη, λάσπη. Λάσπη, λάσπη, ρίξε, λάσπη, λάσπη. Λάσπη, λάσπη, ρίξε, λάσπη. Λάσπη, λάσπη, ρίξε, λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πάνω. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρρωστος. Έχω δίπλα μου την προπονήτρια της ομάδας Παμπέδων του Πανιωνίου, την κυρία Φωτεινή Πόγκα. Καλησπέρα. Δίπλα μου είναι μία από τις προπονήτρες του τμήματος ενόργανης γυμναστικής του Πανιωνίου, η κυρία Βίκη Αλιπράντη. Είναι κοντά μου ο προπονητής του ΖΑΟΝ, ο Κώστας Λιώσης. Είναι κοντά μας η διεθνής πολίστρια και αθλήτρια του Ολυμπιακού, Ελευθερία Πλευρίτου. Κοντά μου η προπονήτρια της ομάδας Αργυρούπολης, η κυρία Δήμητρα Λυκογιάννη. Έχω δίπλα μου τον προπονητή του Πανερθραϊκού, τον κύριο Μιχάλη Χατζιπέρο. Κοντά μας είναι η προπονήτρια του Πανιωνίου, η Κατερίνα Οικονόμου. Κοντά μας είναι ο αρχηγός ομάδας του Πανιωνίου, ο Άγγελος Καρακίτσος. Είναι κοντά μου ο προπονητής του Κέρκη, ο κύριος Χρήστος Ντόζης. Δίπλα μου είναι ο προπονητής της ομάδας Αργυρούπολης, ο κύριος Μινάς Βρετός. Έχω δίπλα μου τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Αντώνη Βουρδέρη. Κοντά μου είναι ο προπονητής του Μιλώνα, ο Παναγιώτης. Βρίσκομαι ανάμεσα στον προπονητή της Αρμενικής, τον κύριο Χαράλαμπο Τσιόκα. Έχω δίπλα μου τον προπονητή της Αρμενικής, τον κύριο Χρήστο Ρουμιάν. Κοντά μας είναι ο Γιάννης Γαρίφαλος, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Beach Polo. Δίπλα μου είναι ο πρόεδρος του Μίλωνα, ο κύριος Μιχάλης Αγγελαρίδης. Δίπλα μου είναι ο προπονητής της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Μίλωνα, ο κύριος Μανώλης Καλημεράκης. Βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο προπονητές, τον προπονητή του Πανιωνίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιάννακα, και τον προπονητή της Σκύρου, τον κύριο Θανάση Δαλακλίδη. Δίπλα μου είναι η προπονήτρια της Νίκης Αμαρουσίου, η κυρία Έφη Μαρτσουκάκη. Κοντά μας είναι ο προπονητής του Ικάρου Νέας Σμύρνης, ο Φώτης Καρακώστας. Από το Σιρήνη Δημοτικό Στάδιο για το NSTV, Ανδρέας Λεκάκης. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη. Έχουμε το Χαρίδημο, το γνωστό καραγκιοζοπαίκτη. Μαζί μας έχουμε τον εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο. Μαζί μας είναι ο Σπύρος Παπαϊωάννου. Μαζί μας έχουμε τη σοπράνο Έλλη Αναστασοπούλου. Καλησπέρα. Μαζί μας είναι η Ρόζερ Βάκη. Μαζί μας είναι η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γιόγκα Ελλάδος.
Είμαι η Ίτσα Σακτιανάντα. Μαζί μας είναι η Σμάρο Κοσμάουγλου. Έχουμε τον Ρόμπερτ Τιλίανα Τζέμι. Έχουμε τον πρέσβη των Ινδιών στην Ελλάδα, Τσέγουανγκ Τόπ Ντεν. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Καλυθέας, Θεόφιλο Καστανίδη. Ο Δημήτρης Κάρναβος, ο Δήμαρχος Καλυθέας, είναι μαζί μας. Κυρία Σουλτάνα Σοφρονίου, είναι η συγγραφέας του βιβλίου «Τα Εμβριώτικα» της Παμαγιαλίτισσας. Κοντά μας είναι ο κύριος Λάκης Βίγκας. Μαζί μας έχουμε τον Κάντερ Ζίογλου. Κυρία Νίκη Σταύρου, η διευθύντρια των εκδόσεων Καζαντζάκη. Ο Ηλίας Κατσιάμπας, υπεύθυνος του Ομακοίου Τρικάλων και Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας. Ο Δημήτριος Τσεπάρος. Μαζί μας είναι ο υπεύθυνος του Ομακοίου Πειραιά, ο Κωνσταντίνος Δημελής. Η Νίκη Φούφα. Ο Γιώργος Ξινός. Κοντά μας έχουμε την Ελένη Κωσιφίδου. Μαζί μας είναι ο Φίλιππος Κάκαρης. Η Ελένη Σακισλίν. Ο Γιώργος Γιώνης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου. Κοντά μας έχουμε τη Χριστίνα Γεωργιάδου. Η Ελπίδα Μιναδάκη είναι μαζί μας. Κοντά μας έχουμε το Σοκράτη Ματζουράνη. Κοντά μας είναι η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η Μαρία Ανδρούτσου. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Κόπουλος. Ο κύριος Νίκος Σταβουλάρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι ο Ευθύμιος Προχετές. Βρίσκεται κοντά μας η πρόεδρος της Ένωσης, η κυρία Φρασουά Αντριέ. Μαζί μας έχουμε τη Σοφία Λουκέρη. Μαζί μας έχουμε τον ηθοποιό και συγγραφέα Παύλο Λιάρο. Μαζί μας έχουμε τον Κωστή Παρά. Μαζί μας έχουμε τη Χρύσα Σαραντοπούλου. Μαζί μας έχουμε τον συγγραφέα Θοδωρή Δεύτο. Κώστας Κεφαλάκης. Κοντά μας έχουμε τη συγγραφέα Ελένη Ψευτέλη Κορονιώτη. Μαζί μας είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Δημήτρης Καραβασίλης. Κοντά μας έχουμε την Εύη Μαρινάκη. Είναι μαζί μας η κυρία Δώρα Ντούλια. Ο Δημήτρης Κωστόπουλος είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρίων, Χρύσα Πιξοπούλου. Και το nstv.gr, Μαριέλα Χρυσού. Μαζί μας έχουμε τον Μάνο Ελευθερίου. Ο Παύλος Καρποδίνης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Μουρατίδη. Κοντά μας είναι η Μπέση Μάλφα. Δέσποινα Ολυμπίου. Αυτή είμαι εγώ. Μαζί μας είναι η Κρινιό Νικολάου. Μαζί μας έχουμε το Γιάννη Μπέζο. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Πιετά. Μαζί μας είναι ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης. Έχουμε τον Αντώνη Λουδάρο. Καλησπέρα. Μαζί μας είναι η Λυσιστράτη. Μαρία Γκαβογιάννη. Μαζί μας είναι ο Θανάσης Τσαλταμπάσης. Έχουμε την Ελένη Φιλίνη. Νομίζω δεν χρειάζονται συστάσεις. Μαζί μας είναι ο Μάριος Ιορδάνου. Μαζί μας έχουμε την Κάρμεν Ρουγγέρι. Μαζί μας έχουμε τη Σοπράνο Έλλη Αναστασοπούλη. Μαζί μας είναι η Σοφία Βόσου. Καλησπέρα κύριε Σαβόπουλε. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Χαζαρίδη, ο Νίκος Δούκας. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Χριστοδούλου. Μαζί μας έχουμε τον ηθοποιό και συγγραφέα Παύλο Λιάρο. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Σκαμνάκης, ο Μανώλης Σφακιανάκης και ο Διογέννης Παπαδάκης. Κοντά μας έχουμε τον Νίκο Βασιλικό. Μαζί μας είναι η Νένα Χρονοπούλου. Έχουμε τον Αντώνη Κρόμπα κοντά μας. Για το nstv.gr, Ριέλα Χρυσού. Μαζί μας έχουμε τον. Κάπως πρέπει να δείξω ότι είμαι λίγο διανοούμενη, γι' αυτό κρατούσα τα φύλλα. Γιατί έχω ετοιμάσει μια σκαλέτα. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Σήμερα δεν ετοίμασα τίποτα. Είναι η αλήθεια. Είχα στο μυαλό μου πάνω κάτω τι θα κάνω. Γιατί ήθελα απλά να είμαστε λίγο πιο χαλαρά σήμερα. Ούτε συνέντευξη έχουμε, ούτε να αγχωθούμε. Τα τεχνικά μας τύχανε. Εγώ τα καρδιακά μου τα έπαθα πέρσι που λέτε, όταν μου τύχαινε κάτι τεχνικό που δεν ήξερα να το λύσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ το control. Πάρα πολύ. Ναι, γιατί γι' αυτό κάναμε το διαλυματάκι λίγο για να δούμε τα τεχνικά. Πέρσι, όσοι ήσασταν εδώ κοντά μας, βιώσατε μία Ιωάννα τρελή, που μπορεί να μην έβγαινε ο νερό ότι ήμουν τρελή, γινόμουν τρελή όμως, από πίσω, γιατί ό,τι συνέβαινε, συνέβαινε σε μένα. Οπότε φέτος ήρθα προετοιμασμένη να βρίσκω λύσεις. Έτσι πρέπει, παιδιά, γιατί η δημοσιογραφία πάνω απ' όλα τι θέλει, εξυπνάδα.
όχι μόνο, αλλά ένα από τα χαρακτηριστικά, δεν ξέρω, διορθώστε με. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω, επειδή το ξέχασα, πριν σας δείξω το τεύχος μας, τον προφήτη μας, εδώ το σηκώνω, όσο μπορώ, όσο ψηλή είμαι και μου επιτρέπει το ανάστημά μου να φανεί στην κάμερα, προφήτης, κοιτάξτε τι ωραίο εξωφυλάκι, πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ το control που προτιμάει γενικότερα τις MOV αποχρώσεις, για μένα το κάνουν. Να πω ότι οι εκπομπές μας θα παίζουν στο YouTube, βεβαίως, βεβαίως, γι' αυτό το λόγο και παίζουμε μουσική χωρίς δικαιώματα, επειδή με ρωτάγατε πέρσι. Εγώ να σας βάλω, παιδιά, και σαμπάνι και βέρτι. Εμένα με ξέρετε ότι έτσι και έκανα εκπομπή με δικαιώματα, θα παίζανε εδώ μια χαρά τα ελληνικά, τα πω. Ο σαμπάνι, τι δεν θα έκανα εγώ έναρξη με σαμπάνι. Αλλά ας όψετε, δεν πειράζει ωστόσο, καλή παρέα να έχουμε. Εγώ περιμένω την ξανθούλα μου. Εγώ και ο Μουτσινάς τελικά έχουμε μια ξανθιά. Η ξανθούλα μου είναι το γούρι μου, είναι το άλλο μισό, είναι το έτερο νήμιση. Γιατί άμα δεν είσαι μαλαχρινή και δεν έχεις μια ξανθιά δίπλα σου, δεν μπορείς. Έτσι, για να υπάρχει μια ποικιλία. Λοιπόν, μεταξύ των άρθρων, εδώ, στον προφήτη, στο τεύχος, 77 παρακαλώ, ωραίο, ωραίο, στρογγυλοποιημένο, 7 και 7. Θα βρείτε, μεταξύ άλλων, και άρθρο της Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, η οποία εννοείται και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και να την ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ, θα το διαβάσουμε το άρθρο. Πριν διαβάσουμε όμως της κυρίας Ασημακοπούλου, να σας πω ότι φυσικά εδώ αρθρογραφώ κι εγώ και έρχομαι εδώ κάπως πάλι για να σας ταράξω τα νερά. Με ένα άρθρο, όπου το έγραψα πριν από καιρό και κυριολεκτικά μου βγήκε σε 10 λεπτά, νομίζω ότι τα καλύτερα μου άρθρα κάπως έτσι μου έχουν βγει, έτσι τσακ μπαμ, πόσους μύκηδες χωράει ένας πολιτισμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία που τοποθετήθη. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκεται στο άρθρο μου ο κύριος Μίκης Θεοδωράκης. Νομίζω ότι ήταν ένας θάνατος που συγκλώνει σε όλους. Έχω την αίσθηση ότι εδώ και 2 με 3 χρόνια βιώνουμε ένα πολιτισμικό βομβαρδισμό, ένα πολιτισμικό σοκ. Χάνονται μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού και νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας προβληματίσει για το τι μέλη γενέστε και τι θα απογίνουμε. Γιατί αν δεν διατηρηθούν οι ρίζες μας, ζήτω που καήκαμε. Εν πάση περιπτώσει. Το τεύχος μας είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε πάρα πολύ, γράφουμε όλοι, πολιτικά, κοινωνικά, τα πάντα όλα θα βρείτε, αθλητικά, να πω καλή αρχή και στις υπόλοιπες εκπομπές. Στον πρώτο σκόρ με τον Ανδρέα Λεκάκη, εξαιρετική, το κάντο πράξη, τα παιδιά τα οποία είναι φοβερά και εννοείται ότι μαζέψανε μέσα στο καλοκαίρι και συγκέντρωσαν και τρόφιμα, φαρμακευτικά είδη, ήδη πρώτη ανάγκη γενικότερα και βοήθησαν τους πυρόπληκτους να είναι καλά τα παιδιά. Καλλιδοσκόπιο με την κυρία Λυμπία, μουσικές περιπλανήσεις, energy, όπως είδατε και στα μπανεράκια και στις διαφημίσεις. Είμαστε όλοι παραταγμένοι και όλοι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Επίσης, να ευχαριστήσω εγώ προσωπικά τον πολιτιστικό και αθλητικό οργανισμό του Δήμου Νέας Σμύρνης για την εμπιστοσύνη του να παρευρίσκομαι στις ιωνικές γιορτές. Χαίρομαι τόσο πολύ όταν είμαι στον πολιτισμό και κάνουμε πράγματα και εξελισσόμαστε εδώ στη Νέα Σμύρνη που είχαμε κάνει το μουσείο, που εύχομαι να κάνουμε και τη βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη της Νέας Σμύρνης έχει και μία προσωπική ιστορία από πίσω, την οποία άμα με το καλό γίνει αυτό το εγχείρημα που έχουμε στο μυαλό μας, θα σας πω την προσωπική ιστορία, η οποία προέρχεται από τη μαμά μου, βεβαίως, βεβαίως. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις εκπομπές μας ο ένας θα παίξει και τράμπα με τον άλλον. Δηλαδή θα δείτε το The Reason Why να μπαίνει κάπως στο Peaky Blinders, τον πρώτο σκόρερ να έρχεται και να μας λέει τα αθλητικά δρόμενα, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Νομίζω ότι τα αθλητικά θα πρωταγωνιστήσουν μαζί με τα πολιτιστικά φέτος και εύχομαι να πάρουν ένα boost. Γενικότερα θα βλέπουμε ανθρώπους να έρχονται να μιλάνε, οι εκπομπές μας είναι ανοιχτές, μπορείτε όλοι να έρθετε, να μιλήσετε, να πείτε την άποψή σας, πάντα με σεβασμό. Θα έχουμε πολύ ωραίους καλεσμένους και φέτος, έχουμε πολλά στα σκαριά. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι λόγω κορονοϊού πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί, ωστόσο δεν τα βρούμε. Όπως τα βρήκαμε την περασμένη σεζόν, έτσι και τώρα.
Και κάπως εδώ που κοιτάζω την αρθρογραφία των συναδέλφων, βλέπω ότι η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, θέλω πάρα πολύ να το μελετήσω αυτό το άρθρο, αναφέρεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να κερδίσουν περισσότερο έδαφος μέσω των εξαγωγών, αλλά και της πλατφόρμας Access to Markets. Στόχος είναι λοιπόν από τη θέση της Αντιπροέδρου της Διεθνούς Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Μισέλα Σιμακοπούλου να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι επιχειρηματίες της χώρας μας να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που τους παρέχονται για να αυξήσουν και να ενδυναμώσουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές. Καθότι βλέπουμε ότι αν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παρά τους οικονομικούς κλειδονισμούς που δέχτηκαν κατά την πανδημία, αποτελούν ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά για την ανάκαμψη της οικονομίας, δυστυχώς αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων στην αντιπροσωπεύουν, μόνο μάλλον το 25% έχει εξαγωγικό προφίλ. Είναι ένα πιο οικονομικό άρθρο, ωραίο. Δεν είναι καθόλου κακό να βλέπουμε και να διαβάζουμε κάποιες φορές και για τα οικονομικά. Παιδιά, βλέπω εγώ τα οικονομικά δεν τα συμπαθώ, δεν τα πάω πολύ καλά. Είναι ένα από τα λίγα πράγματα που, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ, δεν κατέχω, δεν θέλω μάλλον να συναναστραφώ. Ωστόσο, βλέπω πόσο σημαντικά είναι. Γι' αυτό και βάζω άλλους να μου τα διαχειρίζονται. Καταλάβατε, γιατί εγώ δεν μπορώ. Λοιπόν. Και βλέπω εδώ του Ανδρέα το άρθρο και μου έρχονται αναμνήσεις, Ανδρέα μου, τα φιλιά μου. Κάνουμε και μια εξαιρετική εκπομπή με την Κατερίνα Τιματζαβίνου και τον κύριο Τζανανδρέα για την κινητική αγωγή που έχει ανοίξει στον Μήλωνα. Εύχομαι να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Εννοείται ότι θα επανέλθουμε εδώ και θα τους φέρουμε στην εκπομπή και θα χαρώ πάρα πολύ ο Ανδρέας Λεκάκης να είναι μαζί μου για να τους πάρουμε τη δεύτερη συνέντευξη. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Και εδώ λοιπόν ο Ανδρέας γράφει για το βόλεϊ και ότι η περσινή χρονιά δείχνει το δρόμο για την ανδρική ομάδα του Μήλωνα. Θα συμφωνήσω, παιδιά, ήμουν και εγώ στα γήπεδα. Ο Μήλωνας πραγματικά έχει εξαιρετική ομάδα στο βόλεϊ. Εκεί γνωρίσαμε και ομάδες από το Βόλο, από τη Θεσσαλονίκη, από την Κρήτη. Χαρήκαμε τόσο πολύ. Κάναμε τα ρεπορτάζ, κάναμε τις συνεντεύξεις. Υπάρχουν όλα στο NSTV, στο YouTube. Εννοείται ότι μετά την εκπομπή, μετά το πέρας και αφότου ανέβει η εκπομπή, εγώ θα σας την ανεβάσω να τη δείτε. Σήμερα είπα να είμαστε λίγο πιο χαλαρά, γιατί από την επόμενη εβδομάδα θα σας βάλω στα βαθιά. Είπα να μην το κάνω από τώρα. Είπα από τώρα λίγο έτσι να τα πούμε χαλαρά, γιατί νομίζω ότι και σαν κοινωνία βιώνουμε ένα πολιτισμικό σοκ, όχι μόνο επειδή χάνονται σπουδαίοι, αλλά και με όλα αυτά που βιώνουμε. 11 γυναικοκτονίες μέσα σε 9 μήνες. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά και άλλα τόσα που γίνονται off the record και άλλα τόσα που θα γίνουν, πολύ φοβάμαι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα σταματήσει και θα έχει ένα τέλος όλη αυτή η βαναυσότητα. Δεν θα πω έναντι των γυναικών, απλά θα πω ότι οι λανθασμένες συστηματικά επιλογές βλέπουμε ότι κοστίζουν ζωές. Το χειρότερο απ' όλα, στην όλη υπόθεση και στην όλη ιστορία της Ρόδου, χωρίς βέβαια να θέλω να ονοματίσω ή να χρωματίσω κάποια υπόθεση, είναι ότι ακούμε απόψεις όπως ο θείος του αυτόχειρα, ο οποίος βγήκε και είπε ότι δεν είναι όλες θύματα, δεν είπαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση όμως της ελευθερίας και της διαπραγμάτευσης, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είναι πίσω γκρεμός και προς γκρεμός και πίσω ρέμα, έτσι. Πραγματικά, καμιά φορά αναρωτιέμαι πώς γίνεται ένας άνθρωπος να κάνει το σωστό και τελικά να καταλήγει στο πιο εσφαλμένο αποτέλεσμα. Μία γυναίκα η οποία αποφάσισε με πάρα πολύ όριμο τρόπο να χωρίσει έναν άνθρωπο γιατί δεν της έκανε, ξαφνικά να βρίσκεται δολοφονημένη επειδή αποφάσισε να φύγει από τα δεσμά της κακοποίησης. Δυστυχώς, σε τέτοιες περιπτώσεις, οι γυναίκες ξέρουν πολύ καλά τις καταλήξεις. Δυστυχώς η κοπέλα το έλεγε. Αλλά μέχρι να σου συμβεί δεν το πιστεύεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει εκπομπή δικιά μας εδώ στους Peaky Blinders, όπου έχουμε ξαναθίξει το ζήτημα όταν ακόμη ήταν στα σκαριά του. Στα σκαριά του από άποψη αριθμητικής υπεροχής. Τότε νομίζω ότι ήταν μία εκπομπή όπου εγώ είχα πάρα πολλά νεύρα, πολύ στενοχώρια. Γιατί πραγματικά μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε άνθρωπο να βρεθεί μπροστά σε ένα τέρας, τέρας καταστάσεως, όχι τέρας άνθρωπο μόνο, δεν εννοώ μόνο αυτό.
Από την Ιωάννα που δέχτηκε το βιτριόλι και δεν ήξερε η κοπέλα τι της ξημερώνει. Που δεν μας ενδιαφέρει και εν πάση περιπτώσει. Τι μπορεί να προηγήθηκε στη ζωή της. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σου στερεί την ελευθερία σου. Γιατί μεταξύ μας και στην υπόθεση της Ιωάννας, μιλάμε για μία ανελευθερία. Σου παίρνω τη ζωή με το έτσι θέλω. Μιλάμε για ανθρώπους όπου στην υπόθεση αυτή ήξεραν και δεν μίλησαν, φίλοι της. Είναι σαν εμένα να έρθει ένας φίλος μου και να μου πει, πες μου που θα βρω καυστικό υγρό. Δεν θα θορυβηθώ. Οπότε νομίζω ότι πλέον ο εγωκεντρισμός έχει αρχίσει και μας κάνει λίγο απαθείς. Είτε δεν βλέπουμε μπροστά μας, είτε δεν θέλουμε να δούμε. Στην περίπτωση της Δώρας, στην περίπτωση της Καρολάιν, σε τόσες περιπτώσεις που απλά οι γυναίκες ήθελαν να φύγουν, ήθελαν να χαιρετήσουν με πολύ όμορφο και πολιτισμένο τρόπο. Δεν λέμε ότι είναι μόνο γυναίκες. Δεν σημαίνει ότι χρωματίζουμε φυλετικά ένα γίγνεσθε. Ωστόσο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε αυτό. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί πρέπει να τεθεί δικαστικά, νομικά, η λέξη γυναικοκτονία. Γιατί υπάρχει μία μυσαλλοδοξία κοινωνική, η οποία υποβόσκει και το ξέρουμε. Εμένα με ενοχλεί η προσποίηση, αν θέλετε, που κάνουμε. Πρώτα απ' όλα απέναντι στον εαυτό μας που δεν του λέμε την αλήθεια. Γιατί δεν του λέμε την αλήθεια. Τον εαυτό μας τον χαϊδεύουμε. Έχουμε συνηθίσει να του λέμε τα καλύτερα. Δεν τον θέτουμε ποτέ στον τοίχο. Δεν πηγαίνουμε στον καθρέφτη, τον κοιτάζουμε και λέμε «Ρε εσύ Ιωάννα, τι έκανε σήμερα». Παρά μόνο του λέμε «Αυτό σου κούκλα μου». Ναι, όχι. Όχι, δεν πάει έτσι το παιχνίδι. Για να γίνεις καλύτερος και να γίνει η κοινωνία καλύτερη, πρέπει εσύ πρώτα να αλλάξεις, να αφήσεις τον εγωισμό. Είναι εγωκεντρικά στοιχεία αυτά. Τώρα μεταξύ μας, νομίζω ότι υπεκφεύγουμε όταν λέμε ότι δεν είναι πρόβλημα ενδοοικογενειακό. Είναι. Ανέκαθεν ήταν. Γιατί πίσω από τις κλειστές πόρτες δεν ξέρετε τι βλέπουμε. Και από αυτά που μαθαίνουμε τελευταία, βλέπουμε τελικά ότι η οικογενειακή αιστεία δεν χτίζεται πάνω σε υγιείς βάσεις, χτίζεται πάνω σε πολύ λανθασμένα πρότυπα. Το ότι μια γυναίκα μετά τα 30 δεν θεωρείται κυρία, οπότε πρέπει να παντρευτεί και να αποκατασταθεί και να κάνει παιδί. Ναι, όχι με τον πρώτο τυχόντα όμως. Ένας άντερας που έχει το δικαίωμα να ασελγεί, έχει τη σωματική, την ψυχική, αν θέλετε, δύναμη, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να σκέφτονται οι άνθρωποι. Είναι ένα θέμα που δεν θα ήθελα να θίξω σήμερα, αλλά μόνη της πάει η γλώσσα και μόνο του βγαίνει. Και προσπαθώ να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Δυστυχώς είμαι μόνη μου βέβαια σήμερα. Εγώ, αν θυμάστε καλά, στην εκπομπή Peaky Blinders είχα φέρει τη φίλη μου την Εφέλη Μαδεμλή, η οποία είναι ψυχοθεραπεύτρια και έχουμε μιλήσει για κακοποιητικές πράξεις. Έχουμε μιλήσει για ποιο λόγο ένα θύμα μπορεί να γίνει θήτης, γιατί όπως πολύ καλά μπορεί να καταλαβαίνουμε όλοι, επί της ουσίας και ο θήτης είναι θύμα. Υπήρξε θύμα στην οικογένειά του, αποτελεί θύμα του εαυτού του, εν πάση περιπτώσει, είναι μία αλυσίδα. Και το ζήτημα είναι γιατί ένα θύμα δέχεται να γίνει θύμα τελικά. Και δεν φεύγει. Βέβαια, είδαμε ότι τελικά είναι να μη σου τύχει, γιατί στην περίπτωση αυτή η κοπέλα έφυγε και το πλήρωσε. Επειδή λοιπόν κάποιοι ρωτάνε γιατί πρέπει να τεθεί η λέξη γυναικοκτονία, γιατί πρέπει να διαφοροποιηθεί η ποινή. Γιατί έχει ξεκάθαρα να κάνει με ένα αίσθημα μυσαλλοδοξίας έναντι των γυναικών. Και επειδή πρόσφατα άκουσα την φράση ότι έρχεται το Ισλάμ, εγώ νιώθω λοιπόν ότι δεν έρχεται κανένα Ισλάμ παρά μόνο έχουμε ένα Ισλάμ μέσα μας. Όταν ακούσα από ανθρώπους πεπαιδευμένους, αν θέλετε, να λένε και να θεωρούν μια γυναίκα που μπορεί να φορέσει κάτι κοντό, να είναι λίγο πιο σεξι, ότι είναι με έναν χαρακτηρισμό όπως είναι, τότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γιατί αυτή η έκφραση κάπου έχει εισακουστεί.
Κάποιος την έχει ακούσει. Ένα παιδί δεν μπορεί να γυρίσει και να βρίσει μια γυναίκα, π.χ. εγώ σας λέω, χωρίς να έχει ακούσει μια άποψη από το σπίτι του. Και εγώ θεωρώ ότι τα χειρότερα σχολεία προέρχονται από γυναίκες και όχι από άντρες. Άλλο πάλι και τούτο. Βλέπουμε όμως γενικότερα ότι αρχίζουν και δημιουργούνται πολλά προβλήματα και πρέπει ακριβώς να εισαχθεί ο όρος μέσα στο λεξικό μας, μέσα στα δημοσιογραφικά δρόμενα και μέσα στις δικαστικές αίθουσες, ακριβώς γιατί υπάρχουν κάποια μεμονωμένα στοιχεία όπου χρήζει την κατάσταση ως γυναικοκτονία. Όπως υπάρχει απόπειρα ανθρωποκτονίας εκπρόθεσης, εκπροθέσεως, είτε εκπρομελέτης και ούτω καθεξής και διαχωρίζεται όταν ένας άνθρωπος διαπράττει ένα φόνο επειδή βρισκόταν σε άμυνα είτε επειδή το είχε προμελετήσει και δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος, σας λέω εγώ, κάπως έτσι πρέπει και να αρχίζουν να διαχωρίζονται κάπως τα εγκλήματα. Δόξα τω Θεώ, ο ποινικός κώδικας αρχίζει και αλλάζει και αυστηροποιεί τις ποινές, όσον αφορά μάλλον την κλιματική αλλαγή, για τις δασικές πυρκαγιές, για τους εμπρισμούς, για τις κακοποιητικές πράξεις και ευτυχώς δίνεται έμφαση στις σεξουαλικές κακοποιήσεις, ενδοοικογενειακές. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Νομίζω ότι η πανδημία το ανέδειξε αρκετά παραπάνω. Οπότε, όπως αλλάζει η κοινωνία, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει και η νομολογία. Λοιπόν, θα συνεχίσω λίγο το πρόγραμμά μου και θα πάω σε μια χώρα που πολλοί μισούν. Εγώ λατρεύω, όμως. Τη λατρεύω τη χώρα. Είναι μια χώρα η οποία, αν υπάρχουν προηγούμενες ζωές, σίγουρα ήμουν Γερμανίδα. Λοιπόν, στη Γερμανία που βλέπουμε ότι αρχίζουν σιγά σιγά τα πράγματα και δυσκολεύουν στις κάλπες των ομοσπονδιακών εκλογών, έτσι. Βλέπουμε επίσης μια ανακατανομή. Βλέπουμε τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ που μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ
εμάς τους Έλληνες και γι' αυτό το λόγο δεν την αγαπάμε ιδιαίτερα, την αγαπάμε, τέλος πάντων. Αν και η γυναίκα τη χώρα της κοίταξε, βέβαια οικονομικά την κατέστρεψε τη Γερμανία, να τα λέμε. Και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει, αποτελεί μια ηχηρή προσωπικότητα παγκοσμίως, να τα λέμε. Και αυτά εγκαταλείπει την καγκελαρία μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Κάπως λοιπόν υπάρχει μάχη, ένα θρίλερ μάχης μεταξύ των κομμάτων, με τον Όλαφ Σόλτς να είναι σίγουρος, Σούλτς είναι κανονικά, Όλαφ Σούλτς, οκ. Αλλά εντάξει, δεν θα κάτσω να κάνω τη γερμανική γλωσσολογία, να δηλώνει σίγουρος για τις εκλογές και σίγουρος ότι θα πάρει το προβάδισμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι ο επικρατέστερος των καγκελαρίων, έτσι. Φεύγει Άγγελα Μέρκελ, έρχεται ο Όλαφ. Δεν μου ακούγεται άσχημο, μου θυμίζει και το Frozen. Τίποτα, πετά τις βλακίες μου γενικότερα, ενδιάμεσα. Έτσι λοιπόν, οι ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία πλησιάζουν από στιγμή σε στιγμή. Υπάρχει ένας αναβρασμός με τους αναποφάσεις τους, καθότι πάντα στη δημοσκόπηση του Center Fau, το 35% των ερωτηθέντων δεν είναι σίγουροι αν και θα συμμετέχουν στις εκλογές και σε περίπτωση που θα συμμετέχουν, δεν ξέρουν ακόμη και είναι αναποφάσιστοι όσον αφορά ποιο κόμμα θα ψηφίσουν. Welcome to Greece. Εγώ αυτό θα πω μόνο. Αυτό το ζούμε πόσα χρόνια τώρα. Αυτός ο υψηλός αριθμός αναποφάσιστων, λοιπόν, καθιστά αδύνατο για τα Ινστιτούτα Δημοσκοπήσεων να προβλέψουν ποιο κόμμα θα αναδειχθεί την Κυριακή τελικά. Να πούμε φυσικά ότι ο υποψήφιος καγκελάριος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Όλαφ Σόλτς, είναι σίγουρος για την νίκη του, λέγοντας μάλιστα ότι είναι πολύ βέβαιος ότι θα έχουμε επιτυχία στις εκλογές. Όλες οι δημοσκοπήσεις αντανακλούσαν αυτό που ένιωθα επίσης στις συγκεντρώσεις, ότι δηλαδή υπάρχει μεγάλο ρεύμα προς το SPD. Επομένως, έχω την πεποίθηση ότι οι πολίτες θα μου δώσουν την εντολή να σχηματίσω την επόμενη κυβέρνηση. Δηλώνει στην Bild μια πολύ γνωστή εφημερίδα γερμανική. Επίσης, από την άλλη μεριά, η Μέρκελ καλεί τη Χριστιανική Ένωση να κερδίσει τους αναποφάσιστους. Έτσι, λοιπόν, η καγκελάριος λίγο πριν εγκαταλείψει το πόστο και οριστικά, κάλεσε το Χριστιανοδημοκρατικό, αλλά και το Χριστιανοκοινωνικό Κόμμα σε μια τελευταία κοινή προσπάθεια. Η Μέρκελ υπενθύμησε τη Γερμανική Επανένωση, συνδέοντας με τις εκλογές. Ακόμη και τότε ήταν σαφές ότι δεν είναι αδιάφορο το ποιος κυβερνά. Κάπως υπάρχει ένας αναβρασμός. Εννοείται ότι το άρθρο υπάρχει στη βραδινή.gr, στη βραδινούλα μας. Εκεί που είμαστε, λοιπόν, οι καλύτεροι δημοσιογράφοι. Thumbs up. Thumbs up. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε. Ωστόσο, έχω να σας πω ότι εδώ έχω κάποιες πολύ σημαντικές ημερομηνίες συγκεντρώσει όσον αφορά τη Μέρκελ και τα ζητήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στη 16 χρονών θητεία της. Είναι οι ημερομηνίες κλειδιά της Μέρκελ. Οι ημερομηνίες κλειδιά. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Νομίζω ότι από τον τίτλο και μόνο σε τραβάει, έτσι. Είναι οι σημαντικότερες ίσως στιγμές στη θητεία της Μέρκελ. Στιγμές που θυμόμαστε, στιγμές που ευχόμαστε να μην ξέραμε, γιατί ζήσαμε και λίγο άσχημα εμείς με την οικονομική κρίση, με τα Δουνουτού και όλα αυτά, όπου ξέρουμε ότι πίσω από όλα αυτά είναι η Γερμανία. Η Γερμανία ανέκαθεν ήταν πίσω και από αυτά που κάνανε οι Τούρκοι, οπότε μας φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, αρχίζουμε και πάμε από τα παλιά και ερχόμαστε στα πιο σημερινά. 22 Νοεμβρίου του 2005. Η Μέρκελ είναι η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται καγκελάριος. Ηγείται ενός συνασπισμού συντηρητικών και σοσιαλδημοκρατικών. Μάρτιος του 2007. Η Μέρκελ επιτυγχάνει μια μεγάλη νομοθετική νίκη, καθώς το Κοινοβούλιο συμφωνεί για μια σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 έτη. 6 με 8 Ιουνίου του 2007. Η Μέρκελ φιλοξενεί την πρώτη σύνοδο κορυφής της G8, με την Αφρική και τις κλιματικές αλλαγές να κυριαρχούν στην ημερήσια διάταξη. 5 Οκτωβρίου του 2008, η Μέρκελ υπόσχεται στους Γερμανούς ότι οι αποταμιεύσεις τους είναι ασφαλείς 3 εβδομάδες μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers και το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. 5 Μαρτίου
του 2010. Η Μέρκελ δηλώνει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή στο να βοηθηθεί η Ελλάδα να αποφύγει την στάση πληρωμών, θέτοντας τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης πλήρως πίσω από τις προσπάθειες για χρηματοπιστωτική βοήθεια που θα ανέλθει συνολικά σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το σημείο να πω ότι λίγες μέρες πριν η Μέρκελ δήλωσε ότι όλο αυτό το πανηγυράκι θα το ονομάσω, εν πάση περιπτώσει, με την Ελλάδα ήταν το δυσκολότερο πράγμα που κλήθηκε να κάνει στη θητεία της. Και φυσικά, μόλις χθες, αν δεν κάνω λάθος, προχθές εμείς το αναρτήσαμε, ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην Άγγελα Μέρκελ, λέγοντας ότι συνείσφερε πάρα πολλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιούλιο του 2011, σχεδόν ένα χρόνο μετά την υποστήριξη της κυβέρνησης Μέρκελ στο μέτρο, η Γερμανία καταργεί την υποχρεωτική στρατολόγηση και στρατιωτική θητεία. 14 Μαρτίου του 2011, σε απάντηση στην απόφαση της Μέρκελ να στραφεί κατά της πυρηνικής ενέργειας στον απόϊχο της καταστροφής στη Φουκουσίμα, το Κοινοβούλιο ψηφίζει τον τερματισμό της παραγωγής ηλεκτρισμού από τους πυρηνικούς σταθμούς έως και του χρόνου, του παραχρόνου για την ακρίβεια, το 2022. 7 Ιουνίου του 2011, ο πρόεδρος τον Μπαράκ Ομπάμα απονέμει στη Μέρκελ το μετάλλιο της Ελευθερίας, την υψηλότερη μη στρατιωτική τιμητική διάκριση των ΗΠΑ. Στις 24 Οκτωβρίου του 2013, η κατασκοπία σε βάρος φύλων είναι εντελώς απαράδεκτη, δηλώνει η Μέρκελ μετά τις αποκαλύψεις ότι η υπηρεσία πληροφοριών NCA των ΗΠΑ είχε πρόσβαση στο κινητό της τηλέφωνο. 25 Μαΐου του 2014, το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτικά για την Γερμανία εισέρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά, σύντομα επιτυγχάνει την εκπροσώπησή του στα 16 ομοσπονδιακά κρατήδια της Γερμανίας και το Εθνικό Κοινοβούλιο. Είναι το AfD, το κόμμα αυτό. Γι' αυτό είχα κάνει, είναι ένα επί της ουσίας ακροδεξίο κόμμα. Θυμάμαι ότι στο προπτυχιακό μου, στις πολιτικές επιστήμες, είχαμε ένα μάθημα το οποίο σχολιάζαμε γενικότερα τα ακροδεξιά κόμματα. Μην φανταστείτε ότι μας κάνανε προπαγάνδα τύπου Χίτλερ. Όχι, απλά σχολιάζαμε για ποιο λόγο υπάρχει μεγάλη ανέλυξη των ακροδεξιών κομμάτων στα ευρωπαϊκά επίπεδα, βλέποντας ότι το κακό άρχιζε να διαιωνίζεται από τη Δανία και γενικότερα ως αιτία δεν φάνηκε και δεν ήταν η οικονομική κρίση, αλλά κατά κόρον το μεταναστευτικό, όπως στην πολιτική ατζέντα των κομμάτων των ακροδεξιών, είναι πάρα πολύ ψηλά οι μεταναστευτικές ροές, το προσφυγικό και ούτω καθεξής, λαμβάνοντας θετικές ψήφους από μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Οπότε, σε περίπτωση που βρεθείτε σε μια παρέα έξω στον καφέ, γιατί αυτά θα συζητάτε, θα συζητήσετε για Γκουμενικά, θα συζητήσετε για τη Μέρκελ. Αλλά δεν πειράζει, μακάρι να συζητούσαμε για τη Μέρκελ και για όλα όσα γίνονται πολιτικά, ίσως κάπως βελτιωνόμασταν. Αν λοιπόν σας ρωτήσουμε για ποιον λόγο, ποιος είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο υπάρχει άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων, ή έστω υπήρχε, γιατί τώρα υπάρχει μια ύφεση, θεωρώ. Αν πείτε ότι ήταν οικονομική κρίση, συγχαρητήρια, απαντήσατε λάθος. Ήταν άλλοι τόσοι λόγοι οι οποίοι είναι πολύ πιο σημαντικοί από την οικονομική κρίση. Αλλά γενικότερα η οικονομική κρίση στάθηκε ως ένα σκαλοπατάκι, θα λέγαμε, για την ενδυνάμωση. Λοιπόν, ψάχνω να βρω, το κόμμα αυτό, η εναλλακτική Γερμανία, η οποία εισέρχεται στο Κοινοβούλιο και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πλήγμα, όπως για εμάς η Χρυσή Αυγή, ήταν το Alternative für Deutschland, AfD το λένε, γερμανικό ευρωσκεπτιστικό, φιλελεύθερο και συντηρητικό πολιτικό κόμμα, αυτό καλείται, έτσι. Συνεχίζω για τις σημαντικότερες ιστορικές, ας πούμε, ημερομηνίες, λέξεις κλειδιά της Μέρκελ. Λέξεις κλειδιά, ημερομηνίες κλειδιά, με συγχωρείτε. 12 Φεβρουαρίου του 2015, στο Μίνσκ, η Μέρκελ και οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ουκρανίας και της Ρωσίας συμφωνούν για εκεχηρία και έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη ειρήνη. Μια ασταθής εκεχηρία ακολουθεί να ενισχύσει, αλλά αίρεται τακτικά. Το 15, αλλά στις 31 Αυγούστου, η Μέρκελ δηλώνει ότι μπορούμε να χειριστούμε όσον αφορά την εισρωή των προσφύγων από τη Μέση Ανατολή, όπου και καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένα θέμα και είναι ένα ζήτημα το οποίο πλέον τίθεται και από το Alternative für Deutschland και γίνεται ο κακός χαμός και μέσα σε κοινοβούλια, έτσι, μέσα στο γερμανικό κοινοβούλιο.
19 Δεκεμβρίου του 2016, ένας ισλαμιστής πραγματοποιεί επίθεση ρίχνοντας το φορτηγό που οδηγεί πάνω σε πολυσύχναστη χριστουγεννιάτικη αγορά στην καρδιά του Βερολίνου. Σκοτώνοντας έτσι 12 ανθρώπους. Ήταν χειρότερη από μια σειρά ισλαμιστικών επιθέσεων. 17 Μαρτίου του 2017, μια χειραψία που δεν έγινε αποτέλεσε κακή αρχή σε επίσκεψη της Μέρκελ στο Λευκό Οίκο επί της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Η χειραψία δεν έγινε γιατί ξέραν ότι θα έρθει η πανδημία και σου λέει μην αρχίσουμε και τη μεταδώσουμε εμείς και αρχίσουμε και λένε μαμού. Ήταν ένα αστιάκι για το πρωινό. Δεν είναι τίποτα. Συνεχίζω λέγοντας ότι οι δεσμοί της Γερμανίας με τη ΣΥΠΑ εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από την ακαμψία καθ' όλη τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ. Ναι, γενικότερα τον Τραμπ δεν τον θέλανε. Δεν θα πω λογικό γιατί είναι σχόλιο και δημοσιογραφικό και μου έχουν πει ότι ο δημοσιογράφος είναι 80% μεταδίδω είδηση, 20% σχολιάζω. Και εγώ αυτό το ποσοστό ακόμη δεν το έχω πετύχει γιατί το ανοίγω το ρημάδι, τέλος πάντων. 30 Ιουνίου του 2017, το Γερμανικό Κοινοβούλιο εγκρίνει τον γάμο ομοφυλόφιλων και τις υιοθεσίες από ζευγάρια του ίδιου φύλου. Η Μέρκελ όμως ψηφίζει κατά του νομοσχεδίου. Μην ξεχνάμε, η Μέρκελ είναι συντηρητικό κόμμα. Μην το ξεχνάμε. Το λέω για τους Έλληνες οι οποίοι δεν ασχολούνται με τα γερμανικά. Και γενικότερα με τις γερμανικές ανακατατάξεις. Αλλά επιτρέπει στα μέλη του κόμματός της να ψηφίσουν ελεύθερα. Αυτή μπορεί να ψηφίζει κατά το νομοσχεδίο, ωστόσο τα συντηρητικά μέλη της μπορούν να ψηφίσουν υπέρ. Είναι έτσι μια ωραία τράμπα αυτή, μια ωραία πολιτική, πολιτικά επικοινωνιακά, γενικότερα μια ωραία στρατηγική, we can say. Remember, συντηρητική. Μέρκελ, συντηρητική. Το θυμίζουμε. 29 Οκτωβρίου του 2018, καθώς η κυβέρνησή της και το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατικών δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από άλλα πολιτικά κόμματα, η Μέρκελ ανακοινώνει ότι θα εγκαταλείψει την ηγεσία του CDU, αλλά θα παραμείνει στην καγκελαρία στο τέλος της θητείας της. 18 Μαρτίου του 2020, η Μέρκελ παροτρύνει σε τηλεοπτικό της διάγγελμα τον κόσμο να πάρει στα σοβαρά την πανδημία του νέου κορονοϊού. Η Γερμανία έχει αντιμετωπίσει έκτοτε 3 μεγάλα κύματα της COVID και έχει εφαρμόσει πολλά lockdown. 16 Ιουλίου του 2021, η Μέρκελ δηλώνει ότι οι ξαφνικές πλημμύρες στη Δυτική Γερμανία προκάλεσαν μια εξωπραγματική απόκοσμη κατάσταση κατά την επίσκεψή της στις χειρότερες πληγήσεις ζώνες. Οι πλημμύρες μετατρέπονται σε κεντρικό ζήτημα των εκλογών. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι υπήρξαν πάρα πολλοί Ολλανδοί, πολλοί Ολλανδοί πολιτικοί, οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχαστρο και παραιτήθηκαν. Μία πολιτικός Ολλανδικής καταγωγής, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το όνομά της, παραιτήθηκε γιατί κατηγορήθηκε ότι δεν μερίμνησε επί της ουσίας για αυτές τις πλημμύρες, για αυτές τις φωνικές πλημμύρες που θρηνήσαμε πάρα πολλά θύματα. 15 Αυγούστου του 2021, η κατάληψη της Καμπούλ και η εκ νέου άνοδος των Ταλιμπάν στην εξουσία του Αφγανιστάν θέτει υπό αμφισβήτηση της διεθνής προσπάθειας επί μια 20ετία για να στηριχθεί η κυβέρνηση εκεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Μέρκελ, Χάικο Μας, δέχεται μεγάλο μέρος της κριτικής που ασκείται. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες λοιπόν ημερομηνίες στη θητεία της Μέρκελ. Εγώ να πω ότι σιγά σιγά τελειώνει αυτή η εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι σας πέταξα στα βαθιά λίγο. Συμβαίνουνε πράγματα. Συμβαίνουνε γεγονότα. Δεν ήθελα να ασχοληθούμε πάλι με τον κορονοϊό. Νομίζω ότι τα έχουμε πει. Έπειτα το κορίτσι μου. Το κορίτσι μου και δείχνω τον αέρα, έτσι. Έπειτα το κορίτσι μου που φυσικά η εκπομπή The Reason Why θα έχει έτσι το πιο ιατρικό χαρακτήρα. Και γιατί εγώ να μπαίνω στα άλλη μεριά των αλλωνών, γιατί να κάνω άλλα πώς, τα βλέπετε εδώ. Εδώ έχω και τις εφημεριδούλες μου, μια χαρά, αγκαλίτσα, όλα καλά. Ταιριάζει και με το μπλουζάκι μου, πολύ ωραία. Έχω αρχίσει και ξεφεύγω, το βλέπουμε όλοι. Ήταν να μην παραφορώ, ήταν να μην ξεκινήσω το ραδιόφωνο. Τώρα ποιος με σταματάει, δηλαδή βρήκατε τον πελά σας. Κάθε Σάββατο λοιπόν, Peaky Blinders, 11 με 12. Μέσα από το nstv.gr, καθώς nstv live κάθετος, εκεί θα μας απολαμβάνετε, εκεί θα μας βλέπετε. Θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε να πούμε πολλά. Παιδιά, έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά. Τι να πούμε, από τις γερμανικές πλημμύρες μέχρι την άκουση ή αυτό που έγινε στο Αφγανιστάν με τους Ταλιμπάν. Έχουμε τόσο πολλά να πούμε. Αλλά τώρα, πρώτη μέρα και να αρχίσουμε με αμυντικές συμφωνίες και τι έγινε του κουτρούλι με τη Γαλλία και με την Αυστραλία και με τη συμμαχία η οποία διεκόπη, αλλά τελικά υπήρξε μία ύφεση και ο Μακρόν το ξανασκέφτηκε γιατί ο Τζόνσον του είπε ότι συνέλθε. Τι να αρχίσουμε, τι να λέμε, αυτά είναι κάποια γεγονότα κάτω από τον
τραπέζι, τα οποία τα μαθαίνουμε όσο μας επιτρέπεται, γιατί το κεφαλάκι μας το θέλουμε. Δημοσιογραφία, ασκούμε λειτουργήμα, αλλά νομίζω ότι τη ζωούλα μας τη θέλουμε. Τι θέλουμε. Με αυτά που κάνουμε δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει. Τουλάχιστον άμα είναι να μας αναδείξει η ιστορία ήρωες, θα πεθάνουμε, ξέρω εγώ. Τι άλλο ήθελα να πω. Τίποτα. Εγώ ήθελα να κλείσω έτσι ωραία αισιόδοξα. Ναι, κλείνεις αισιόδοξα με το ότι να πεθάνουμε, τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία. Πολύ μαγικά. Ήταν η πρώτη εκπομπή Peaky Blinders. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επέστρεψα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που δεν θα αποτρελαίνομαι μόνη μου. Είναι μικρόφωνο, έχεις κάπου να τα πεις, έχεις να αποτρελάνεις κι άλλο κόσμο. Σκεφτείτε ότι κάποτε ήθελα να γίνω ψυχολόγος. Καταπληκτικά. Ήταν ό,τι καλύτερο, το δέκατο καλό. Αλλά τελικά με κέρδισε η δημοσιογραφία. Κακό το κεφαλιού της και αυτήνης. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιστρέψαμε. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Αρχίσαμε λίγο βαριά. Είναι λίγο βαριά η ατμόσφαιρα. Ωστόσο, εύχομαι να έχουμε μια καλή σεζόν. Να είμαστε καλά. Ακολουθεί η πολύ αγαπημένη μου Λιάννα Τζιμοπούλου, είναι το κολλητάκι μου. Εγώ θα κάτσω να χαιρετήσω και την άλλη εκπομπή να μην πω τα συγχαρίκια μου. Και θα τα πούμε, να είστε καλά. Καλό Σάββατο, να είμαστε καλά. Και ξέρεις, έχει κανέναν εδώ και του παίρνω το κεφάλι. Να είμαστε καλά, ο προφήτης, Τεύχος 77, εδώ θα μας βρείτε. Εδώ θα βρείτε και την κυρία Σημακοπούλου. Είναι μετά από μένα. Ντροπή και έσχος. Έπρεπε πρώτα την κυρία Σημακοπούλου. Εγώ θα της παραχωρούσα τη θέση μου με τα χαράς. Να είμαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά, να έχουμε και καλό να περάσετε. Καλό μας Σαββατόβραδο, καλή μας ημέρα. Φιλιά, πολλά. Βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε: Λάσπη, Λάσπη. Όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πένα. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρρωστος. Έχω δίπλα μου την προπονήτρια της ομάδας Παμπέδων του Πανιωνίου, την κυρία Φωτεινή Πόγκα. Καλησπέρα. Δίπλα μου είναι μία από τις προπονήτρες του τμήματος ενόργανης γυμναστικής του Πανιωνίου, η κυρία Βίκυ Αλιπράτη. Είναι κοντά μου ο προπονητής του ΖΑΟΝ, ο Κώστας Λιώσης.
Είναι κοντά μας η διεθνής πολίστρια και αθλήτρια του Ολυμπιακού Ελευθερία Πλευρίτου. Κοντά μου η προπονήτρια της ομάδας Αργυρούπολης, η κυρία Δήμητρα Λυκογιάννη. Έχω δίπλα μου τον προπονητή του Πανερθραϊκού, τον κύριο Μιχάλη Χατζιπέρο. Κοντά μας είναι η προπονήτρια του Πανιωνίου, η Κατερίνα Οικονόμου. Κοντά μας είναι ο αρχηγός ομάδας του Πανιωνίου, Άγγελος Καρακίτσος. Είναι κοντά μου ο προπονητής του Κέρκη, ο κύριος Χρήστος Ντόζης. Δίπλα μου είναι ο προπονητής της ομάδας Αργυρούπολης, ο κύριος Μινάς Βρετός. Έχω δίπλα μου τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Αντώνη Βουρδέρη. Κοντά μου είναι ο προπονητής του Μιλώνα, ο Παναγιώτης Γεωργούτζος. Βρίσκομαι ανάμεσα στον προπονητή της Αρμενικής, τον κύριο Χαράλαμπο Τσιόκα. Έχω δίπλα μου τον προπονητή της Αρμενικής, τον κύριο Χρήστο Ρουμιάν. Κοντά μας είναι ο Γιάννης Γαρίφαλος, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Beach Polo. Δίπλα μου είναι ο πρόεδρος του Μίλωνα, ο κύριος Μιχάλης Ακελαρίδης. Δίπλα μου είναι ο προπονητής της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Μίλωνα, ο κύριος Μανώλης Καλημεράκης. Βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο προπονητές, τον προπονητή του Πανιωνίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιάννακα, και τον προπονητή της Σκύρου, τον κύριο Θανάση Δαλακλίδη. Δίπλα μου είναι η προπονήτρια της Νίκης Αμαρουσίου, η κυρία Έφη Μαρτσουκάκη. Κοντά μας είναι ο προπονητής του Ικάρου Νέας Σμύρνης, ο Φώτης Καρακώστας. Από το Σιρήνη Δημοτικό Στάδιο για το NSTV, Ανδρέας Λεκάκης. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη. Έχουμε το Χαρίδημο, το γνωστό καραγκιοζοπαίκτη. Μαζί μας έχουμε τον εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο. Μαζί μας είναι ο Σπύρος Παπαϊωάννου. Μαζί μας έχουμε τη σοπράνο Έλληνα Αναστασοπούλου. Καλησπέρα. Μαζί μας είναι η Ρο Ζερβάκη. Μαζί μας είναι η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γιόγκα Ελλάδος. Είμαι η Ίτσα Σακτιανάντα. Μαζί μας είναι η Σμάρο Κοσμάουγλου. Έχουμε τον Ρόμπερτ Ηλίανα Τζέμι. Έχουμε τον πρέσβη των Ινδιών στην Ελλάδα, Τσέγουανγκ Top 10. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Καλυθέας, Θεόφιλο Καστανίδη. Ο Δημήτρης Κάρναβος, ο Δήμαρχος Καλυθέας, είναι μαζί μας. Κυρία Σουλτάνα Σοφρονίου είναι η συγγραφέας του βιβλίου «Τα Εμβριώτικα» της Παμαγιαλίτισσας. Κοντά μας είναι ο κύριος Λάκης Βίγκας. Μαζί μας έχουμε τον Κάντερ Ζίογλου. Κυρία Νίκη Σταύρου, η διευθύντρια των εκδόσεων Καζαντζάκη. Ο Ηλίας Κατσιάμπας, υπεύθυνος του Ομακοίου, Τρικάλων και Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας. Ο Δημήτριος Τσεπάρος. Μαζί μας είναι ο υπεύθυνος του Ομακοίου Πειραιά, ο Κωνσταντίνος Δημελής. Η Νίκη Φούφα, ο Γιώργος Ξινός. Κοντά μας έχουμε την Ελένη Κωσιφίδου. Μαζί μας είναι ο Φίλιππος Κάκαρης. Η Ελένη Σακισλή. Ο Γιώργος Γιόνης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου. Κοντά μας έχουμε τη Χριστίνα Γεωργιάδου. Η Ελπίδα Μιναδάκη είναι μαζί μας. Κοντά μας έχουμε το Σοκράτη Ματζουράνη. Κοντά μας είναι η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η Μαρία Ανδρούτσου. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Κόπουλος. Ο κύριος Νίκος Σταβουλάρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι ο Ευθύμιος Προχετές. Βρίσκεται κοντά μας η πρόεδρος της Ένωσης, η κυρία Φρασουά Αντριέ. Μαζί μας έχουμε τη Σοφία Λουκέρη. Μαζί μας έχουμε τον ηθοποιό και συγγραφέα Παύλο Λιάρο. Μαζί μας έχουμε τον Κωστή Παρά. Μαζί μας έχουμε τη Χρύσα Σαραντοπούλου. Μαζί μας έχουμε τον συγγραφέα Θοδωρή Δεύτο. Κώστας Κεφαλάκης. Κοντά μας έχουμε τη συγγραφέα Ελένη Ψευτέλη Κορονιώτη. Μαζί μας είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Δημήτρης Καραβασίλης. Κοντά μας έχουμε την Εύη Μαρινάκη. Είναι μαζί μας η κυρία Δώρα Ντούλια. Ο Δημήτρης Κωστόπουλος είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρίων, Χρύσα Πιξοπούλου. Και το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού. Μαζί μας έχουμε το Μάνο Ελευθερίου. Ο Παύλος Καρποδίνης είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Μουρατίδη. Κοντά μας είναι η Μπέση Μάλφα. Δέσποινα Ολυμπίου. Αυτή είμαι εγώ. Μαζί μας είναι η Κρινιό Νικολάου. Μαζί μας έχουμε το Γιάννη Μπέζο. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Πιετά. Μαζί μας είναι ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης. Έχουμε τον Αντώνη Λουδάρο. Καλησπέρα. Μαζί μας είναι η Λυσιστράτη, Μαρία Γκαβογιάννη. Μαζί μας είναι ο Θανάσης Τσαλταμπάσης. Έχουμε την Ελένη Φιλίνη. Νομίζω δεν χρειάζονται συστάσεις. Μαζί μας είναι ο Μάριος Ιορδάνου. Μαζί μας έχουμε την Κάρμεν Ρουγγέρι. Μαζί μας έχουμε τη σοπράνο Έλληνα Αναστασοπούλη. Μαζί μας είναι η Σοφία Βόσου. Καλησπέρα κύριε Σαβόπουλε. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Χαζαρίδη. Ο Νίκος Δούκας. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Χριστοδούλου. Μαζί μας έχουμε τον ηθοποιό και συγγραφέα Παύλο Λιάρο. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Οσκαμνάκης, ο Μανώλης Οσπακιανάκης και ο Διογέννης Οπαπαδάκης. Κοντά μας έχουμε τον Νίκο Βασιλικό. Μαζί μας είναι η Νένα Χρονοπούλου. Έχουμε τον Αντώνη Κρόμπα κοντά μας. Για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Παπαδημούλη. Μαζί μας είναι ο Πάνος Κουρλέτης. Μαζί μας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζί μας είναι η αναπληρώτρια υπουργός κοινωνικής αλληλεγγύης, η κυρία Θεανό Φωτίου. Καλησπέρα. Μαζί μας είναι ο Κωστής Χατζηδάκης. Μαζί μας έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Μαζί μας είναι ο Διονύσης Χατζηδάκης. Μαζί μας έχουμε τον Βασίλη Σπανάκη. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι μαζί μας. Κοντά μας έχουμε τον Μιχάλη Κουμεντάκο. Ο Γιάννης Φωστηρόπουλος είναι μαζί μας. Μαζί μας έχουμε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, τον Δημήτρη Στρατούλη, τον Παναγιώτη Μπενούκα και τον Γιώργο Οικονόμου. Μαζί μας έχουμε την Νίκη Κεραμέως. Κοντά μας έχουμε τον Μάκη Βορύδη.
Μαζί μας είναι ο Γιώργος Δημαράς. Μαζί μας έχουμε την Ιωάννα Γελεστάθη. Μαζί μας έχουμε την Τζέννη Παπαδοπούλου. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Μαραβέγιας. Μαζί μας είναι ο Κύριλλος Παπασταύρου. Κοντά μας έχουμε τον Τάσο Γαϊτάνη. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Ρωμανιά. Μαζί μας έχουμε τη Δέσποινα Σπανού. Μαζί μας είναι ο Αργύρης Δινόπουλος. Κοντά μας έχουμε τον Σάβα Καλεντερίδη. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Ξυπολιτάς. Μαζί μας είναι ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Μαζί μας έχουμε τον Πάνο Ευθυβουλίδη. Μαζί μας είναι ο Κώστας Δέρβος. Παναγιώτης Γεωργούτσος είναι μαζί μας. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Μπουγελέκα. Μαζί μας έχουμε τον Δήμαρχο Καλλιθέας, τον Δημήτρη Κάναβο. Καλημέρα. Μαζί μας έχουμε τον Βουλευτή Β' Αθηνών, Χάρη Θεοχάρη. Μαζί μας έχουμε τον Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, γραμματέας του Πολιτικού Συμβουλίου της ΛΑΕ, είναι μαζί μας. Κοντά μας έχουμε τον Γιάννη Τόλιο. Μαζί μας έχουμε την Άννα Καραμαλή. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Καλιάνο. Μαζί μας είναι ο Νίκος Δένδιας. Κοντά μας είναι ο Χριστός Μπουκόρος. Ο κύριος Πάνος Καμένος, πρόεδρος του Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, είναι κοντά μας. Ο κύριος Σπύρος Γαλινός, Γενικός Γραμματέας του Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, είναι κοντά μας. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Κεφαλογιάννη. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Μαζί μας έχουμε τη Ζωή Ράπτη. Κοντά μας έχουμε τον Πάνο Παναγιωτόπουλο. Μαζί μας έχουμε τη Γεωργία Γενιά. Μαζί μας έχουμε τον Κώστα Κατσαφάδο. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Κουτρουμάνης. Κοντά μας είναι ο Νίκος Κωστόπουλος. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο Γενικός Γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας, είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι ο Ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής. Καλησπέρα. Μαζί μας έχουμε την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Κίρτσο. Μαζί μας έχουμε τον Θεόδωρο Φορτσάκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Πάνος Κουρλέτης, είναι κοντά μας. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας, τη Νέα Σμύρνη, τον Γρηγόρη Μαρινάκη. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Καλαμπαλίκης. Μαζί μας είναι ο Σάκης Ιωαννίδης. Για τον STV.gr, Εριέλα Χρυσού. Μαζί μας είναι ο παλέμαχος μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Φασούλας. Καλησπέρα. Μαζί μας έχουμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Κοντά μας έχουμε τον Αχιλλέα Μέτζο. Κοντά μας είναι ο Θοδωρής Καλλιόρος, προπονητής της ομάδας μπάσκετ Μήλωνα. Κοντά μας έχουμε τον Κώστα Καρτατζόγλου. Ένας Γκρέκας, αντιπρόεδρος του Μήλωνα, είναι μαζί μας. Μαζί μας έχουμε τη Μαρία Καλαρά. Κοντά μας έχουμε τον Άγγελο Τσίκληρα. Μαζί μας έχουμε τον Μιχάλη Σακελαρίδη. Μαζί μας έχουμε τον Στέλιο Ελεοδόρου. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Αλεξάκη. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Βλάχο. Κοντά μας έχουμε τον Μπάμπη Σαϊπά. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Λαμπαδινός. Μαζί μας είναι ο Χάρης Κάλφας. Κοντά μας είναι ο Γιάννης Τζανδρέας. Μαζί μας είναι η Ειρήνη Τσότσου. Είναι ο Ανδρέας Κουτσούρης. Είναι ο Χάρης Παπάζογλου. Μαζί μας είναι ο προπονητής της ΣΥΡΙΔΑΣ, Άκης Χατζιαντονίου. Συναντήσαμε τον καπετανάκι Κωνσταντίνο. Μαζί μας είναι ο προπονητής της ομάδας Τζούντο, ο Γιώργος Φραγκελάκης. Κοντά μας έχουμε την κυρία Βίκη Αλιμπράντη. Κοντά μας έχουμε τη Σαβάδη Αλκμίνη. Μαζί μας είναι ο Βαλάντης Μανουσάκης. Είναι ο Άρης Αγγελόπουλος. Κοντά μας είναι ο προπονητής του Αθλητικού Ομίλου Αθλοπαιδιών ΚΟ, Αλκιβιάδης Κατζηνικολάου. Έχουμε τον Γρηγόρη Ρουσάκη. Μαζί έχουμε τον Παναγιώτη Γεωργούτζο. Μαζί μας έχουμε τον Νικήτα Νικητάκη. Κοντά μας έχουμε τον Δημήτρη Γόντικα. Είναι ο Σταμάτης Χέλμης, ο προπονητής της ομάδας. Ο προπονητής της τουρκικής ομάδας Άνταλαρ. Συνάννα Ήπογλου. Good evening. Μαζί μας είναι ο Αργύρης Ψάρας. Μαζί μας είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια Κέλια Ραούζου. Ο Κόκλας Μπάμπης, πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Σκράβας, είναι μαζί μας. Καλημέρα. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Διονάς. Ο Τάκης Χρυσοχώου είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Σεβαστής. Κοντά μας έχουμε τον Γιάννη Στουραίτ. Μαζί μας είναι ο Θοδωρής Μπελίτσος. Ο Γιώργος Κογκαλίδης, πρόεδρος της ΕΣΠΕΔΑ, είναι μαζί μας. Η Λέκτρα Αντωνοπούλου Πανάγου, η Γενική Γραμματέας του Αθλητικού Σωματείου Αγίας Παρασκευής, είναι μαζί μας. Κοντά μας έχουμε τον Μιχάλη Αϊδονίδη. Παναγιώτης Μαλακατές, εκπρόσωπος του Παραθηναϊκού, είναι μαζί μας. Η Κατερίνα Πλεξίδα είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι η Βαρβάρα Λάγιου. Για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.